Ταχτή έγιναν εκατοντάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργειών χθες σε πάρα πολλά μέτωπα σε όλη τη χώρα. Θα υπενθυμίσω την Ηλία, την Άνδρο, αλλά θα μείνω και στα δικά μας. Ρέθυμνο, Βιάνος και εδώ κοντά μας το Ηράκλειο, από φωτιές που στο σύνολό τους ανά την Ελλάδα είτε έχουν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο είτε έχουν σβήσει. Την ίδια ώρα που μένονται βέβαια μέτωπα, ενεργά μέτωπα, τόσο στην Πορτογαλία όσο και στην Ισπανία. Κρήτη. Η εικόνα για αυτή την ώρα που μιλάμε, κύριε Αραβιάκη. Ναι, ευτυχώς η εικόνα για μας είναι πάρα πολύ καλή. Θα έλεγα ότι μετά από ένα δεκαήμερο νηνεμίας, θα μπορώ να πω, του Αυγούστου, χθες δυστυχώς είχαμε κάποια προβλήματα. Είχαμε 5 πυρκαγιές ανά την Κρήτη. Συγκεκριμένα είχαμε 2 στο Ηράκλειο, 1 στη Φορτέζα και 1 στα Κορονιά Βιάνου. Είχαμε 2 στο Ρέθυμνο και 1 στο Καστέλι Κισάμου. Ευτυχώς όλες οι πυρκαγιές αυτές σβήστηκαν σχετικά γρήγορα, δηλαδή εντός 2 ώρων-3 ώρων το πολύ. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην επεκταθούν και να έχουν περισσότερα προβλήματα τη νύχτα. Όλες οι φωτιές, σας είπα και πάλι, είναι υπό έλεγχο, δεν υπάρχει πιθανό ένα εργομέτωπο. Και πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα σήμερα με πιθανή αναζωπήρωση. Ρέθυμνο, Καστέλι Κισάμου, Βιάνος και Ηράκλειο. Ναι. Φωτιές που εκδηλώθηκαν σε κοντινές ώρες. Φωτιές που η κάθε μία μεμονωμένα είχε 1-2 μέτωπα ή πολλές μικρές εστίες, κύριε Αραβιάκη. Όχι. Γνωρίζετε ότι ρωτάω έτσι, καθώς η δική σας η εμπειρία από την αρχή δείχνει, εάν μιλάμε ότι ή αν οι ενδείξεις σας οδηγούν μέχρι να βγουν και τα οριστικά αποτελέσματα του ανακριτικού της πυροσβεστικής για εμπρισμούς ή τυχαία περιστατικά. Ναι, νομίζω ότι οι πρώτες εκτιμήσεις, για εκτιμήσεις μιλάμε πάντα, ότι τουλάχιστον εδώ στο Ηράκλειο πρόκειται περί αμελιών. Μάλιστα. Δηλαδή και στην Κνωσού και στα Κορνιά. Η πιο ύποπτη φωτιά, μπορώ να πω, είναι αυτή του Ρεθύμνου που εκδηλώθηκε, ας πούμε, νύχτα, 9-10 η ώρα, οπότε αυτή είναι λίγο ύποπτη. Οι υπόλοιπες πυρκαγιές, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι πρόκειται περί αμελιών. Και γι' αυτό και πάει να πούμε, κύριε Δουλειράκη, ότι και σήμερα πάλι η μέρα είναι πάρα πολύ κακή. Είμαστε τώρα στην καυτή αντιπυρική περίοδο. Μεσούς του μήνα Αυγούστου έχουμε ισχυρούς ανέμους, έχουμε θερμοκρασίες. Που σημαίνει και πάει να το ξαναπούμε ότι ο κόσμος πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός σε εργασίες που κάνει στην Ήπεθρο, να μην επιδίδεται σε ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Να τα ξαναπούμε και πάει τις οδηγίες μας, να μην γέμε προπαντός ξύλα ή πολλήματα καλλιεργιών αυτή την εποχή. Δεύτερον, να μην χρησιμοποιούμε τροχούς ή μηχανήματα που δημιουργούν σπιθυρισμούς, να μην πετάμε τσιγάρα στον δρόμο και γενικά να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να προλάβουμε ένα εξεπέκταση μιας πυρκαγιάς. Εάν βεβαιότατα μας νοιάζει το περιβάλλον, εάν βεβαιότατα, κύριε Αραβιάκη, μας ενδιαφέρει η ζωή μας, μας ενδιαφέρει η ζωή των παιδιών μας, μας ενδιαφέρει η ασφάλεια και η ζωή των ανθρώπων που μπαίνουν μέσα στη φωτιά και τη σβήνουν, δηλαδή των πυροσβεστών, εάν μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί κάθε επιχείρηση έχει ένα μεγάλο κόστος και δεν κάνει να το ξεχνάμε ούτε αυτό. Παράμετρος αυτή την εποχή ειδικά, ναι. Που βρισκόμαστε και εν πάση περιπτώσει δεν είναι καιρός για οχαδελφισμούς πλέον στη ζωή μας. Πρέπει να είμαστε όλοι συνειδητοποιημένοι. Πρέπει όλοι να βάλουμε το δικό μας το λιθαράκι προκειμένου να γίνει καλύτερη η ζωή μας και να παραδώσουμε στα παιδιά μας, γιατί τίποτα δεν είναι δικό μας, ένα καλύτερο περιβάλλον. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός όλων μας. Μάλιστα. Και αυτό θα κάνω και πάλι μια έξι στους πολίτες. Όταν βλέπουμε κάποιο καπνό, είτε είναι να σπέρνω τηλέφωνο στο 199, είτε είναι από κάψη είτε είναι από πυρκαγιά, νομίζω ότι το μυστικό της άμεσης καταστροφής πυρκαγιάς είναι η άμεση επέμβαση. Όσο πιο γρήγορα πάμε, τόσο πιο πιθανό να σβήσει η φωτιά πιο γρήγορα. Όπου λοιπόν βλέπουμε καπνό, είτε σας είπα μικρός ή μεγάλη ποσότητα καπνού, καλό είναι να παίρνω τηλέφωνο το 199 ώστε η υπηρεσία να ενεργοποιείται άμεσα. Καυτή. Να προλάβουμε μια πιθανή πυρκαγιά. Καυτή αντιπυρική περίοδο, όπως την χαρακτηρίζεται, διότι οι υψηλές συνθήκες και τα μελτέμια Ιουλίου-Αυγούστου και η ξηρασία δίνουν πολύ πιο εύκολα μια μεγάλη πυρκαγιά. Ναι. Να θυμηθώ κάτι που συζητούσαμε τον προηγούμενο μήνα, για να μας πείτε εάν βεβαίως έχει αποδώσει αυτό ως μέτρο. Οι δίκυκλες περιπολίες
του πυροσβεστικού σώματος στην ενδοχώρα, εάν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα και αν έχουμε προλάβει πυρκαγιές, κυρία Ραβιάκη. Όχι, έχουμε, κατά μία έχουν αποδώσει, γιατί έχουμε κάνει κάποιες μηνύσεις σε κάποιους πολίτες οι οποίοι έκαιγαν υπόλοιπα καλλιεργειών. Αλλά δεν μπορούμε να ταυτόχρονα μηχανή να είναι σε κάθε ένα που ανάβει. Αυτό είναι γνωστό νομίζω και λογικό. Πάντως έχουμε κάνει κάποιες μηνύσεις σε 100 μηχανών σε όλη την Κρήτη. Από κάποιους που καίνε. Το προλαμβάνει είναι πάντα, ναι, καλύτερο του θεραπεύει. Δεν πάντα το συζητάμε. Αναμενόμενη λοιπόν λέτε η απόδοση και των μέτρων ή του μέτρου με τις δίκυκλες περιπολίες, ναι, του πυροσβεστικού σώματος. Σας ευχαριστώ κύριε διοικητά. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.